Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 12 το μεσημέρι, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας και η εκπομπή Διάλογοι είναι εδώ. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι από το στούντιο Ρέθυμνο. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι στο στούντιο Ρέθυμνο». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη. Το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιαδάκης. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή Διάλογοι έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Τα τραγούδια του τα έχουμε όλοι σίγουρα τραγουδήσει και αγαπήσει, γιατί έχουν ένα πανανθρώπινο και αγωνιστικό περιεχόμενο. Είναι ο κύριος Χρήστος Λεοντής. Κύριε Λεοντή, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Διάλογοι. Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Ο κύριος Χρήστος Λεοντής είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, όπως είπαμε. Είναι δημιουργός μιας πλούσιας δισκογραφίας. Έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και κυρίως για το θέατρο. Διακρίθηκε πάντα για τη σεμνότητα και τη σοβαρότητά του. Το 1962 ξεκίνησε και επίσημα τη συνθετική δραστηριότητά του με μουσικές για τον Υπόλυτο του Ευρυπίδη και τους Επτά Επιθύβας του Εσχύλου. Το 1963 κυκλοφόρησε σε δισκάκια των 45 στροφών η πρώτη δισκογραφική δουλειά με τραγούδια σε στίχους του ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου και του Μάνου Ελευθερίου. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στο θέατρο Πάρκ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα κάνει πρεμιέρα «Η Μαγική Πόλης». Ήταν η περίφημη μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδράκη. Όπου εκεί ο Χρήστος Λεοντής με τον αξέχαστο Μάνο Λοΐζο συμμετείχαν με τα πρώτα τους τραγούδια. Μέλος της χωρίας των μεγάλων συνθετών που ξεπήδησαν μέσα στη δεκαετία του 60, συμμετείχε στη διαμόρφωση των μουσικών πραγμάτων της χώρας με πολύ σημαντικά έργα όπως η Καταχνιά, το Καπνισμένο Τσουκάλι, το Αχ Έρωτα και τα μουσικά έργα για το θέατρο τέχνης και πολλά άλλα ακόμη. Υπήρξε ένας από τους μόνιμους συνεργάτες του Κάρολου Κουν στο θέατρο τέχνης. Η μουσική του δραστηριότητα καλύπτει το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Είναι πολύ βραβευμένος. Του έχουν απονεμηθεί 3 βραβεία, το πρώτο για το τραγούδι το 1963, το δεύτερο για τον κινηματογράφο το 1966 και το τρίτο για το θέατρο το 2004. Το 2001, ύστερα από πρόσκληση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δίδαξε σε σεμινάρια σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της θεατρολογίας ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων με αντικείμενο τη μουσική στο θέατρο. Το 2007 ανακηρύχθηκε ομόφωνα επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος. Έχει τιμηθεί από δεκάδες φορείς, δήμους, ενώσεις, συλλόγους, χοροδίες, αλλά κυρίως με την αγάπη του ελληνικού λαού. Κύριε Λεοντή, είστε από τους μουσικοσυνθέτες, όπως άκουσαν και οι φίλοι ακροατές στο σύντομο έτσι βιογραφικό που διάβασα, που τα έργα σας έχουν, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, ότι ταυτόχρονα μεταδίδουν αυτό το πανανθρώπινο συνέστημα αλληλεγγύης και ταυτόχρονα έχουν ένα αγωνιστικό περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το οφείλετε στον τόπο καταγωγής σας στην Κρήτη ή στις εμπειρίες και στα βιώματα της ζωής σας? Τι θα λέγατε? Και στα δυο θα έλεγα, διότι τις πρώτες εμπειρίες φυσικά τις έχει κανείς από παιδί. Εγώ λοιπόν έζησα στο Ηράκλειο, γεννήθηκα στο Ηράκλειο και έζησα μέχρι που τέλειωσα το γυμνάσιο εκεί, μέχρι τα 17-18 δηλαδή. Έτσι. Άρα
ο χαρακτήρας μου και, και το πρώτο μπόλιασμα δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς όταν ο τόπος... Ακριβώς. Ναι. Και ήταν και μια επίρρεια που είχε, ας πούμε, είχαν οι γονείς μου. Δηλαδή κυρίως η μητέρα μου η οποία ήταν αγράμματη. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος, αλλά η μητέρα μου ήταν έτσι πιο... ήταν κριτικοπούλα, ας το πούμε. Ο πατέρας μου ήταν από τα Ιβαλή, πρόσφυγας. Λοιπόν, το πρώτο μπόλιασμα και την πρώτη έτσι διαμόρφωση στο χαρακτήρα την πήρα από τους γονιούς μου. Κυρίως από τη μάνα μου, αλλά και από τον πατέρα μου. Μετά, ο περιβάλλον χώρος στην Κρήτη τότε, οι παλιότεροι θα θυμούνται, ότι ήταν ένας χώρος όπου η συμμετοχή και η αλληλεγγύη ήταν ένα στοιχείο, πολύ σοβαρό κοινωνικό στοιχείο. Δεν είναι όπως τώρα που βλέπεις έναν άνθρωπο πεταμένο στο, τον έχει χτυπήσει αυτοκίνητο και αδιαφορείς. Λες πάμε να φύγουμε να βρούμε και καναμπελά. Έτσι το αντιμετωπίζει σήμερα. Ενώ τότε κάποιος υπέφερε, όλοι μας πηγαίνουν, τι έχεις, μπορούμε να σε βοηθήσουμε κλπ. Αυτές λοιπόν οι αξίες προέρχονται και από, από το σπίτι, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο, από την Κρήτη, ναι, την τότε. Εύχομαι και ελπίζω να μην έχει πολύ αλλάξει αυτή η νοοτροπία, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, στην Κρήτη, γιατί εγώ, για να είμαι ειλικρινής, την πονάω πολύ, αλλά και είμαι και έτοιμος να κατακρίνω μερικά σύγχρονα έτσι στοιχεία με την είσοδο, ας πούμε, του καπιταλισμού ή του τουρισμού ή δεν ξέρω τι άλλο, που έχει στρέψει την προσοχή των ανθρώπων, των σημερινών ανθρώπων, σε υλικά πράγματα, δηλαδή στο άντε να τα οικονομήσουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτές οι παλιές αξίες είναι στήριγμα της ζωής, είναι το οξυγόνο της ζωής. Δεν γίνεται να ζεις, σκέφτεσαι να είσαι, να έχεις τα πάντα, να είσαι όλος ο κόσμος δικός και να είσαι μοναχός. Έτσι. Θέλω να πάμε τώρα στο μουσικό σας βιογραφικό, να μου επιτραπεί ο όρος. Η ιστορία σας, την ιστορία σας κοσμούν ονόματα και συνεργασίες που δεν συναντάει εύκολα κανείς, καθώς με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες έχετε συνεργαστεί, και μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς και ποιητές. Υπάρχει κάποια στιγμή από αυτές τις συμπράξεις που θυμάστε ιδιαίτερα έντονα, που σας σημάδεψε ιδιαίτερα? Κοίταξε, στην πορεία του κανείς συναντά πολλούς ανθρώπους. Εγώ ήμουν τυχερός στο ζήτημα αυτό, γιατί από τους πρώτους που συνάντησα, δεν εννοώ στην Κρήτη, στην Κρήτη... Όχι στην Κρήτη, γενικά, ναι, μετά, όταν στα μετέπειτα. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ πέρα στην Αθήνα, στα 18 μου ας το πούμε, που πρωτογράφτηκα στο 2, δηλαδή ξεκίνησα από την αρχή στα 18 μου, οι συμμαθητές μου ήταν 5 και 6 χρόνων στο 2. Ναι, ναι. Γιατί ξεκίνησα από την αρχή. Είχα λοιπόν την τύχη να συναντηθώ και στο, όσο ήμουνα στο μαθητή στο 2, αλλά και αμέσως μετά, να συναντηθώ με αξιόλογους ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην πρώτη χρονιά και όλα που φοίτησα στο 2, μου έδωσαν μια υποτροφία το ίδιο το 2 και με βοήθησε να μπω... Για την επιμέλειά σας. Για την επιμέλεια και την απόδοσή μου, γιατί ξεπερνούσα, έβαζα τον προηγούμενο από μένα σαν στόχο να τον ξεπεράσω. Και τα κατάφερνα. Αυτό φαίνεται, ήταν μια ιδιαίτερη ιστορία το πώς μου δώσαν αυτή την υποτροφία και που δεν θέλω να την πω γιατί είναι λιγάκι πολύ έτσι εγωιστική, ναι, και λοιπά. Και με όρισαν βιβλιοθηκάριο, που ήμουν μέσα στα βιβλία,
και τα πρώτα μου λεφτά, αμέσως μόλις ήρθα στην Αθήνα δηλαδή, έβγαζα τα πρώτα μου λεφτά. Με πλήρωνε... Πολύ σημαντικό βοήθημα βέβαια, αυτό. Και... Μου επλήρωνε 500 δραχμές η κρατική ορχήστρα και 600 δραχμές η ορχήστρα της ΕΡΤ τότε, διότι και στις δύο αυτές ορχήστρες τους δάνειζα εγώ το ρεπερτόριο, τη βιβλιοθήκη λέει, του ναι, ορχήστρου, ναι, γιατί ναι. δεν είχαν δική τους βιβλιοθήκη. Και έτσι, ό,τι λεφτά μου στέλνει ο πατέρας, του είπα σταμάτα από τον τρίτο τέταρτο μήνα που είναι. Μπορώ πλέον μόνος μου να... Μόνος μου τα κατάφερνα. Ναι. Εκεί λοιπόν συνάντησα πρώτα ο δάσκαλός μου, ο Παλάντιος, ήταν ένας σπουδαίος συνθέτης και λοιπά. Σαν μαθητής, ακόμα, συνάντησα τον Μίκη. Ζητούσε αντιγραφέα για την πρώτη του συναυλία που έκανε το 1960. Ο οποίος ήταν ήδη εξακουστός ο Μίκης. Είχε... Βέβαια, είχε ήδη είχε εκδοθεί και πεζόταν κατά κόρον, θα μπορώ να πω, επιτάφιος τότε. Ήταν αυτή την περίοδο. Ναι, 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 ναι. Και θα έκανε την πρώτη του συναυλία με την ορχήστρα της ΕΡΤ στο θέατρο κεντρικό. Αμέσως μετά αρχίσει να διαδίδει το έργο του, ας το πούμε. Και ήμουν εγώ και ο Μαρκόπουλος, ήμασταν αντιγραφείς. Ναι. Άρα γνωριστήκαμε εκεί. Εκεί με ρώτησε ο Μίκης, γράφεις τραγούδια? Λέω ναι. Λέει παίξε μου. Του έπαιξα δυο, ένα του Νικηφόρου του Βρετάκου και ένα του Μάντου Ελευθερίου και ένα του, δηλαδή, δύο-τρία τραγούδια ας πούμε, και μου λέει θέλεις να κάνουμε μαζί συναυλίες? Αυτό σημαίνει ότι αναγνώρισε αμέσως το ταλέντο σας. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα και σε δύο μήνες μετά ο Χατζηδάκης με επίνεσε χωρίς να με γνωρίζει από το εφημερίδα το Έθνος τότε. Α, είχε ακούσει το έργο σας και χωρίς να σας ξέρει προσωπικά? Όχι, είχε ακούσει ένα τραγούδι μου που το Speed Jam σε Μελή, το πρώτο τραγούδι του Μάντου Ελευθερίου, ναι, ήταν ναι. από τα πρώτα δικά μου. Ερχόταν ένας φιλαράκος επιπλοποιός στο σπίτι που έπαιζε λίγο κιθάρα και τα βράδια για να βγάζει κανένα φράγκο, κανένα μεροκάματο, πήγε με την κιθάρα και έλεγε μερικά τραγούδια στο Βάκχο, στην ταβέρνα εδώ στην Πλάκα. Ναι. Εκεί λοιπόν πήγαινε ο Σακελάριος κάθε βράδυ, ήταν φίλος και με τον Μαγαζάτορα και με τον... Ναι, και φίλος και φυσικά ήταν και κολλητή με τον Χαζηδάκη. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα τραγούδια του Χατζηδάκη ήταν από τον κινηματογράφο, με σκηνοθέτη και, ναι. και στιγουργό τον Σακελάριο. Φώναξα λοιπόν τον φίλο μου, του λέω εσύ έλα να σε μάθω ένα τραγούδι δικό μου που έκανα μόλις τώρα. Είχα την περιέργεια να δω πώς ακούγεται από ένα άλλο στόμα, ναι, εκτός ναι, ναι. από το δικό μου. Ναι. Ήρθε λοιπόν με την κιθάρα, το σπίτι, έμαθε το τραγούδι, του άρεσε πολύ και φαίνεται ότι πήγε στο αυτό εκεί που τραγουδάει τα διάφορα τραγούδια, λέει και αυτό, χωρίς να έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Σακελάριος λοιπόν, ο οποίος ήξερε τα πάντα από τα τραγούδια ακριβώς επειδή ήταν κυριαρχούσε. Τότε στην κινηματογράφη και στην... Στα τραγούδια, λέει τι είναι αυτό. Τίποτα, λέει ένας φίλος, λέει πώς τον λένε. Λέει δεν τον ξέρεις, ένας φίλος μου, πώς τον λένε, του λέει. Λέει Χρήστο Λεοντή. Ναι, λέει, λέει. Και του λέει αύριο που θα έρθεις θα τον φέρεις μαζί σου. Αν δεν τον φέρεις να μην έρθεις ούτε εσύ. Α, έτσι του είπε. Ναι, έρχεται λοιπόν ο φίλος μου ο Διονύσης και μου λέει αυτό και αυτό. Εμένα με πιάσε το κριτικό, μου λέει δεν πάει στο διάολο τώρα επειδή είπε ο Σακελάρης και μου είπε έλα εδώ, τι αυτά. Και δεν πάω. Α, λέω, δεν πάω. Αρνηθήκατε. Ναι. Και την άλλη μέρα να σου ο Διονύσης στο σπίτι, έμενα στο Μέτς τότε πολύ ναι, κοντά. Ναι, ναι. Και τον βλέπω και στο σπίτι. Λέει, λέω, τι θες τέτοια ώρα εδώ πέρα, μου λέει. Επιμένει ο Σακελάριος. Μου λέει, με διώξανε. Τι σε διώξανε? Λέει, δεν μου είπανε για να έρθεις εσύ. Εφού δεν σε έφερα, μου πάνε να φύγω. Και μου πάνε να φύγω. Το κατάλαβα και εγώ τότε και τον λυπήθηκα τον εφήβο. Ναι, να μην ήσασταν αφορμή να χάσει τη δουλειά του. Ναι. Και πήγα εκεί πέρα.
Και έτσι γνωριστήκατε. Ναι, με καλωσόρισε και με καλωτάισε. Ναι. Ο Σαγκελάριος μου είπε εκεί πέρα την επόμενη ταινία την κάνουμε μαζί, κάτι τέτοια, ναι, λόγια. Φαίνεται λοιπόν ότι από εκεί και πέρα τα βράδια το ζητούσε ο Σαγκελάριος, πες το τραγούδι αυτό. Και ήταν και ο Χατζηδάκης. Mm. Αυτά τα μαθαίνω εκ των υστέρων. Ναι, ναι, ναι. Και σε, το άκουσε ο Χατζηδάκης, του άρεσε και σε μια συνέντευξη στον Ανδρέα τον Δελγιάννη στο Έθνος τότε, λέει... Αναφέρθηκε στο όνομά σας. Τον ρωτάνε, ας πούμε, πώς βλέπεις τη μουσική, τους νέους και λοιπά. Ναι. Και λοιπά. Είναι, υπάρχει μεγάλη ελπίδα όταν υπάρχουν ταλέντα όπως... Όπως αυτό, ο Χρήστος Λεοντίση. Το σπίτι γέμισε με λύπη, ας πούμε, στα τραγούδια που γράφονται σαν κι αυτό, αυτό το ναι, τραγούδι, ναι, γράφονται ναι. από νέους όπως αυτό. Μεγάλη τιμή αυτό, ναι. Μεγάλο... Και σε κανένα δύο μήνες έμαθα που συχνάζει ο Χατζηδάκης και πήγα και στο Φλόκα δηλαδή που ήταν τότε και πήγα και το γνώρισα για να Α, το... πήγατε μετά με δικιά σας πρωτοβουλία να γνωριστείτε ναι, και να... τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Για τα καλά του λόγια. Και έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε ναι, η... Ναι, μετά με τον Γκουν, μετά... Το που, ένα έφερνε το άλλο το ουσιαστικά. Το με τον Γκουν πώς έγινε η γνωριμία? Με τον Γκουν έγινε η γνωριμία στην περίοδο της δικτατορίας. Είχα ανοίξει μία μπουάτ στην Πλάκα για πρώτη φορά στη ζωή μου και την άνοιξα μόνο και μόνο για να παίξω... Εννοείται ως επιχειρηματίας και ως επιχειρηματίας. Όχι, για όνομα του Θεού. Όχι. Ναι, πώς θα το πω αλλιώς. Ναι. Δουλειά. Δουλειά, ναι. Για να παίξω το καπνισμένο του σκάλι μου, μόλις το είχα κάνει, στην περίοδο της δικτατορίας. Στα γεγονότα ναι, της νομικής. Της νομικής, ναι. Το 1973 δηλαδή. Ναι. Και... Εκεί ήρθε ο Κουν. Εκεί ήρθε ο... Γινόταν εκεί πολύ λειτουργικό το περιβάλλον. Ήταν πολλές προσωπικότητες εκεί. Ο Νίκος ο Καβαδίας είχε έρθει, ο ποιητής, και μου είχε αφιερώσει κάτι ποιήματά του. Διάφοροι τέλος πάντων. Και έρθε και ο Σκούρτης, ο Γιώργος Σκούρτης, και μου λέει εσύ θα μου ανεβάσει ο Κουν τον Καραγκιόζη και κουβεντιάσαμε να γράψεις εσύ τη μουσική. Τον Καραγκιόζη παραλίγο Βεζίρ, ναι. Ναι. Λεφτά μου λέει δεν υπάρχουν, τότε δεν μας ενδιέφεραν κιόλα. Και πω πάρα πολύ, δεν ήταν ο στόχος μας αυτός. Και έτσι πήγα την άλλη μέρα που με και γνωριστήκατε με το. Και, ναι, και από τότε η συνεργασία... Δέσαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε μια... Φαίνεται ότι ταυτιζόμασταν λιγάκι στο ζήτημα της αισθητικής και της λειτουργίας της τέχνης. Της τέχνης, κοινωνία, ναι. Πέστε μου κάτι, σε αυτή την μπουάτ που από πολλούς έχω ακούσει ότι γινόταν μια... μυσταγωγία για την δημοκρατία και ήταν και μια πράξη αντίστασης είτε σε εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικών εκείνα τα σκοτεινά χρόνια και τα δύσκολα χρόνια γιατί δεν ήταν εύκολο να ακούγονται τραγούδια όπως το καπνισμένο τσουκάλι. Μα μας την κλείσανε στα 20 μέρες έτσι. Ως κακόφημο κέντρο. Ναι. Αυτό το χαρακτηρισμό τον εισπράξατε. Ναι, ως κακόφημο κέντρο, ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εσάς τι ήταν αυτό που, ποια ήταν αυτή η φλόγα που σας έκανε και ενώ γνωρίζατε τις συνέπειες, είμαι σίγουρος, δεν ήσασταν αφελείς, πήρατε αυτό το ρίσκο στην καρδιά ακριβώς της δικτακτορίας. Και στη δυσκολότερη ίσως στιγμή. Ακριβώς, εκεί που... Κοίταξε, ήμουν και εγώ έτοιμος όπως ήταν όλος ο κόσμος. Δηλαδή, ο κόσμος, τα παιδιά βγήκανε στο Πολυτεχνείο αμέσως μετά, εγώ γράφα τραγούδια. Αυτή η νοοτροπία ήταν δηλαδή μια διάχυτη, ήταν διάχυτη η ατμόσφαιρα αυτή της... Ότι δεν πάει άλλο, δεν γίνεται να μείνουμε άλλο. Δεν σκέφτεσαι πια τον εαυτό σου σαν άτομο, σαν αυτό, τα ρισκάρεις όλα. Ναι. Αισθάνεσαι ας πούμε τη φήμωση σαν ένα, σαν να σου αφαιρούν, σαν να σου στερούν το οξυγόνο. Δύσπνοια αισθάνεσαι. Ακριβώς. Και στη δύσπνοια πάνω, δηλαδή θες να ζήσεις, θες να αναπνεύσεις. Αυτό ακριβώς το αίσθημα δοκίμασε νομίζω όλος ο ελληνικός λαός. Και εγώ μαζί του φυσικά.
Ναι, το λέω όμως γιατί ιδιαίτερα το έργο αυτό, το πολύ σημαντικό έργο του Ρίτσου, το καπνισμένο τσουκάλι, το οποίο τα λόγια του, η όλη φιλοσοφία του έργου είναι ιδιαίτερα επαναστατική και θα έλεγα και ιδιαίτερα σκληρή για το καθεστώς εκείνης της περίοδου. Ναι. Άρα ήθελε πραγματικά μια απόφαση τολμηρή, ιδιαίτερα ήτανε, τολμηρή. Μα ήτανε τολμηρή ήτανε. Απόφαση, δηλαδή δεν είχα, για παράδειγμα, να η αφίσα εκεί, ναι. Η μαύρη. Ναι. Εδώ η αριστερή, ναι. Είναι μια συναυλία που δεν έγινε ποτέ γιατί είναι 26 του Νοέμβρη. 25 Νοέμβρη είναι το πράξιμο του Ιωαννίδη. Του Ιωαννίδη. Και εκεί θα δείτε, ναι. Ρίτσος, Βίρβος, δηλαδή Καταχνιά. Είχα προγραμματίσει Καταχνιά. Να δώσετε τη συναυλία Ρίτσο, αυτή με αυτά τα τραγούδια. Στις 26 του αυτό, δηλαδή λίγες μέρες μετά το Πολυτεχνείο. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Άρα ήταν ιδιαίτερα. Η ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που δεν λογάριαζε τίποτα. Μάλιστα. Άλλου είχαμε περάσει και τα λίγα χρόνια νωρίτερα τα Ιουλιανά. Είχαμε πια αποκτήσει μία αίσθηση. Πώς πεζόταν το παιχνίδι εκείνης της περίοδου, ναι. Ακριβώς. Και ποια ήταν η δεξιά της εποχής. Θέλω όμως να έρθουμε τώρα λίγο στο σήμερα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λεοντή. Και θέλω να πω το εξής και για τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Η μεγάλη μουσική διαδρομή σας συνδέεται στενά με την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας και αυτό το αποδεικνύει και με αυτά που πριν από λίγο μας είπατε κι εσείς. Πριν από μερικούς μήνες κάνατε μια ολοκληρωμένη πρόταση ώστε να παρουσιαστεί στο Ηρώδειο μια μεγάλη επετειακή συναυλία για την 60χρονη πορεία σας το καλοκαίρι του 23 στο Ηρώδειο. Την πρόταση αυτή, από όσο μάθαμε από τα μέσα ενημέρωσης, δεν τη δέχτηκαν. Ένα ερώτημα είναι ποιοι και γιατί κατά τη γνώμη σας θέλουν να μην θυμόμαστε αυτή την ιστορία, ειδικά μέσα από τα τραγούδια σας. Κοίταξε, ένα καθεστώς αποτελείται από πολλούς ανθρώπους και που έχουν καταλάβει τις κέρυες θέσεις. Μία από αυτές τις θέσεις είναι και το Φεστιβάλ Αθηνών. Ναι. Έτσι, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Εκεί έχουν ορίσει την κυρία Ευαγγελάτου, η οποία είναι ηθοποιός, κόρη του εγγονή του Αντίοχου του Ευαγγελάτου του συνθέτη και του Σπύρου του Ευαγγελάτου του κόρη. Δεν ξέρω καταρχήν σε μια θέση τέτοια ποια είναι τα εχέγγυα και ποια είναι, δηλαδή επειδή είσαι κόρη και είσαι μια ηθοποιός, ποιο είναι το έργο, η προσφορά, ας το πούμε, στο δημόσιο. Που σε ανέδειξε και σε έβαλε σε αυτή τη θέση. Για να μπει, για να καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αλλά μπαίνουν άλλοι παράγοντες εδώ πέρα. Είναι ποιοι ανήκουν σε οργανώσεις διάφορες. Σε στοές, σε κόμματα, σε όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, ναι. Και την νοοτροπία κουβαλάς. Δηλαδή και το θέατρο του που είχε ο μπαμπάς της, ο Σπύρος Ευαγγελάτος. Και αυτή ήταν κρατικό διέτη. Μη μου πεις, επειδή έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου δεν ζούσε από τις εισπράξεις του, ας το πούμε, από τις επιχορηγήσεις. Κάθε χρόνο, μάλιστα θυμάμαι μια φορά είχαμε διαμαρτυρηθεί κιόλας, διότι είχε χρηματοδοτηθεί από το τότε φεστιβάλ με κάποια εκατομμύρια, και μάλιστα και περισσότερο από το θέατρο τέχνης που ήταν αυτά, που ήταν έτσι το πιο προβεβλημένο και που άξιζε τον κόπο. Για μια Αντιγόνη, η οποία είχε ξαναχρησιμοποιήσει πέρσι, έκανε επανάληψη δηλαδή. Ναι. Με επανάληψη να ξαναχρησιμοποιήσει. Να ξαναπάρεις πάλι χρηματοδότηση, ναι. Αλλά ακούγονται διάφορα, οι οργανώσεις οποίες ανοίγουν κλπ. Θα πρέπει να πούμε εδώ για να... Παρακαλώ. Διάβαζα πριν από μερικές μέρες ότι η κυρία Ευαγγελάτου
θα σκηνοθετήσει τον υπόλοιπο, αν δεν κάνω λάθος, με το Εθνικό Θέατρο. Γιάννη Στερνά, Γιάννη Σπίνη. Δηλαδή πώς είναι. Το φεστιβάλ είναι φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Το Εθνικό θα πάει στην Επίδαυρο. Δεν κατάλαβα. Διάλεξε τον εαυτό της για να σκηνοθετήσει. Ναι. Ταυτόχρονα όμως με το φεστιβάλ Αθηνών. Δεν θέλω να μείνω εκεί όμως. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Παρακαλώ. Δεν θέλω να μείνω εκεί. Είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με που αφορά τη λαϊκή συνείδηση είναι εχθρός στην ελίτ της κοινωνίας, η οποία ζει σε ένα άλλο κόσμο, το οποίο προσπαθεί να περιφρουρήσει. Γι' αυτό σας ρώτησα ποιοι είναι αυτοί και γιατί δεν θέλουν να θυμόμαστε την ιστορία και ειδικά την ιστορία την οποία πριν από λίγο μας περιγράφατε μέσα από τα τραγούδια, στα οποία είναι, έχουν κάνει συμφύσεις με το λαό. Συμμωθήκανε. Ναι, ακριβώς. Αυτοί δεν απευθύνονται σε λαό. Οτιδήποτε απευθύνεται έχει μια πλατιά λαϊκή συνείδηση. Έχουν βρει ότι είναι μπανάλ, ότι δεν αξίζει τον κόπο, ότι δεν είναι πρωτοποριακό. Τι είναι πει πρωτοποριακό, δεν είναι μοντέρνο. Για ένα πράγμα μοντέρνο πρέπει να τις αποδεχτείς του σήμερα. Μη μου λες εμένα ότι ναι, αλλά σε μερικά χρόνια θα είναι. Πού το ξέρεις? Δεν γνωρίζεις τι είναι. Ταυτόχρονα, κύριε Λεοντή, πράξατε άρνηση και από τους υπεύθυνους της ΕΡΤ, την οποία εσείς υπηρετήσατε και από θέση ευθύνης μετά το κλείσιμό της, ουσιαστικά στην επανίδρυση της ΕΡΤ, γιατί δεν δέχτηκαν να σας διαθέσουν την Συμφωνική Ορχήστρα για τη συναυλία. Τέτοιου είδους αποφάσεις θυμίζουν λίγο πολύ και χρόνια σκοταδισμού, θα έλεγα. Μα δεν θα δίσταζα να το πω. Δεν θα δίσταζα. Παρόλο που με πήρε ο τηλέφωνο και ο Ζούλας και μου είπε ότι δεν είχε φτάσει στα χέρια του, δεν το ήξερε. Μα το δεχτώ και αυτό. Αλλά τελικά και μετά που το έμαθε. Ξέρετε, εδώ ζούμε σε μια χώρα. Ή με πήρε τηλέφωνο η κυρία Βούλτεψη. Α. Για να μου πει τι από δική μου πρωτοβουλία σας παίρνω. Για να πει για τι. Να, μιλούσα, λέει, με τον κύριο υφυπουργό, τον γιατρό Μανολάκη. Για το θέμα του φεστιβάλ. Για το θέμα της απαρουσίας. Κάνατε έτοιμα στο φεστιβάλ ή μήπως για το Σεπτέμβριο στο αυτό. Λέω, με συγχωρείτε, ξέρω ότι το Σεπτέμβριο για το Ηρώδιο είναι άλλη, είναι η αρχαιολογική. Άλλη διαδικασία, ναι. Και είναι για το Άλλο στον πολιτισμό τον έχετε υπηρετήσει από τα μικρά τα σας και ξέρετε τις διαδικασίες. Ναι. Από εκεί και πέρα, λέω, έτοιμα έκανα στο φεστιβάλ Αθηνών και έχω αριθμό πρωτοκόλλου από το Φεστιβάλ Αθηνών. Α, λέει, να ενημερώσω τον κύριο υφυπουργό. Δεν έγινε. Αυτό το πρόβλημα δεν ξέρω αν το έχουν άλλες χώρες, αλλά εδώ φαίνεται στη χώρα μας ότι ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα που έχει μάθει να τιμά τους καλλιτέχνες μετά θάνατο και τους ανθρώπους της τέχνης που έχουν προσφέρει. Εκμεταλλεύεται, δεν τιμά. Θα με θυμάστε ότι του χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα ακούτε το Θεοδωράκη καθόλου. Τώρα, εσείς επίσης όμως προχωρήσατε μετά από αυτή τη συζήτηση που έγινε γύρω από την άρνηση του φεστιβάλ και της ΕΡΤ, κάνατε μια πρόταση για τη μελλοντική κυβέρνηση και αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο, που θα προκύψει από τις εκλογές μετά από τις αποφάσεις που θα πάρει ο λαός, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας συμφωνικών συνόλων σε μεγάλες πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Γιάννενα, η Λάρισα, η Ξάνθη. Πέστε μας δυο λόγια γι' αυτό. Ποιος είναι ο λόγος που σας κάνει να κάνετε αυτή την πρόταση? Κοίταξε, ο πολιτισμός, έχω πει και στο παρελθόν και το έχουν πει κι άλλοι βέβαια, ότι είναι σε αντίθεση με την όποια εξουσία. Δηλαδή η εξουσία
κυνηγά το εφικτό, ο πολιτισμός το ανέφικτο. Δεν είναι, υπάρχει έτσι ένα όραμα, υπάρχει ένας στόχος για μια καλλιέργεια του ανθρώπου, για μια καλλιτέρευση της ζωής και σε, που να κουμπίσει, σε, που να βασίζεται σε αξίες και όχι στη τσέπη του ενός ή του άλλου. Έχετε δίκιο. Στο κάτω-κάτω η τσέπη δεν πρόκειται, όλοι οι πόλεμοι στην ανθρωπότητα για την τσέπη γινόταν. Τι έγινε, πόλεμοι. Παρακάτω τώρα. Έτσι. Τι γίνεται, δηλαδή, και μέσα από αυτά αγωνίζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει ένα βήμα. Αποκτάει ένα, έρθει ένας πόλεμος, τον πάει πίσω. Ένας διαρκής προμηθεϊκός αγώνας. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό που το βασίζω, σκέφτομαι ότι παλιότερα η Μελίνα είχε κάνει τα δημοτικά θέατρα. Τότε εγώ τις είχα προτείνει, μάλιστα δημόσια στο Ανέα, τότε έγραφα μια στήλη, ας το πούμε, είχα προτείνει το εξής. Έκανε τα δημοτικά θέατρα, ωραία. Τι θα γινόταν δηλαδή αν στον οργανισμό αυτό υπήρχε και ένας ζωγράφος και ένας μουσικός. Αναπρόσθεται. Ναι, και να γινόταν πνευματικά κέντρα που να οργανώσουν θεατρική ομάδα, μουσική ομάδα, χορευτική ομάδα. Να καλύψει δηλαδή μερικές πλευρές της τέχνης, ναι, για την επαρχία. Που δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν έχει τη δυνατότητα. Ναι, το χειμώνα μπορείς να πεις τι κάνουν οι άνθρωποι όταν βρέχει και χιονίζει, τώρα είναι κλειστά στα σπίτια τους. Στο Ηράκλειο, στη Λάρισα, ναι, Ζάδη, δεν έχετε, ναι. Δεν θα μπορούσε εκεί να έχουν το χώρο τους όλες οι μικρές πόλεις στο εξωτερικό. Θα μπορούσαν να αναδειχτούν και μεγάλα ταλέντα ίσως. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτή την έννοια λοιπόν είχε και η... θέλω να πάμε σε ένα παράδειγμα για την σκληρότητα που το επίσημο κράτος αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της τέχνης. Εσείς προέρχεστε από ένα οδείο, έτσι ξεκινήσατε τις σπουδές σας και έχετε φτάσει και έχετε προσφέρει αυτά που έχετε προσφέρει στην χώρα μας. Το υπενιχτήκατε και λίγο πριν ότι συνήθως οι εκάστοτε εξουσίες είναι σε κόντρα, σε αντίθεση με την τέχνη. Αλλά θα έλεγα ότι εδώ λες και υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης, όχι απλά κόντρας. Γιατί το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα το οποίο αρνείται την αναγνώριση στις καλλιτεχνικές σπουδές είναι ενδεικτικό, θα έλεγα, της απαξίωσης της πολιτείας προς τις τέχνες γενικότερα. Μα δεν πρόκειται για κυβερνήτες, είναι για τα πανηγύρια, με συγχωρείτε δηλαδή. Τι είναι αυτό τώρα που θα καθορίσει η κυρία Τάδε, πως λέγεται. Δηλαδή ένας πιανίστας χρειάζεται 12 χρόνια να σπουδάσει, 15 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να μελετά καθημερινά 8 ώρες. Η κυρία, πως λένε, Κεραμέως, μελετάει 8 ώρες την ημέρα για να είναι εντάξει στα καθήκοντά της. Τι είναι αυτά που λένε. Δηλαδή είναι για τα πανηγύρια, δεν είναι... Αυτό δείχνει, θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς ότι δείχνει ένα μένος της εξουσίας και ιδιαίτερα της σημερινής, γιατί έχουν απαγορεύσει, όπως ξέρετε, την διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία. Ό,τι έχει να κάνει με τις τέχνες γενικά. Διάβαζα ένα βιβλίο του ενός Αμερικανού φιλοσόφου σύγχρονου, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ναι. Έγραφε ότι στα σημερινά πανεπιστήμια, σαν κτίρια που φτιάχνουν στην Αμερική, έτσι τουλάχιστον λέει, δεν έχουν αμφιθέατρα. Έχουν διαδρόμους, μεγάλους διαδρόμους. Αμφιθέατρα δεν κατασκευάζουν. Πλέον. Γιατί το αμφιθέατρο είναι τόπος ζήμωσης, σκέψης. Λοιπόν. Ο διάδρομος είναι πέρασμα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, είχα φιλοξενήσει εδώ έναν από τους σύγχρονους, σαν πρόεδρος που ήμουν στην ΕΡΤ, είχα καλέσει έναν Αμερικανό σύγχρονο συνθέτη
τον Λόουελ Λίμπερμαν, ένας εξαιρετικός συντέτης, και μου λέει τα πανεπιστήμια, μου λέει τα σημερινά, τα Χάρβαρτ και όλα αυτά, μου λέει, έχεις λεφτά, το πήρες. Δεν έχεις, μην ελπίζεις τίποτα. Θυμίζω και το εξής επίσης. Ο γέρος, ο Κίσιγκερ που ζει ακόμα, ναι. Πριν από μερικές δεκαετίες, είχε πει, ελέγξτε τον πολιτισμό της χώρας για να κατακτήσετε τη χώρα και την οικονομία της. Αυτό κάνει έλεγχος του πολιτισμού, είναι ο έλεγχος από τον καπιταλισμό, το πρώτο. Για να χρεουργήσει το λαό. Το λαό, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι διαπιστωμένο, γιατί οι τέχνες ανοίγουν το παράθυρο του μυαλού, ακριβώς, στον κόσμο, ακριβώς. Άρα αυτό, όσο το περιορίζεις, ναι, τόσο, ναι, 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 σφραγίζεις και το παράθυρο. Με κάθε τρόπο προσπαθούν. Ναι, ναι. Λένε, κύριε Λεοντή, ότι η τέχνη είναι ιατρικό, είναι παυσίπονο για τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης και της μουσικής και του τραγουδιού, θα έλεγα, σε τόσο δύσκολες, δυστοπικές, να το πω έτσι, περιόδους, όπως η σημερινή που ζούμε. Ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης σήμερα? Ποιος πρέπει να είναι, ίσως? Κοίταξε, η τέχνη δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Η τέχνη σου θέτει ζητήματα και ερωτηματικά και προβληματισμούς. Και σκέψου, αμοναχώς. Η σκέψη, άμα θα υπάρχει, σε οδηγήσει. Άμα υπάρχει και μυαλό και όλα, κάπου θα σε οδηγήσει. Η μη σκέψη σε οδηγεί πού, στο να χαιρώνα. Σε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε ζήσει τέτοιες δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, αυτές οι κοινωνικές δυσκολίες ερέθιζαν τη δημιουργία και λειτουργούσε ως αντίβαρο, θα έλεγα, και στη μιζέρια και στον τρόπο αντίστασης και επιβίωσης. Σήμερα βλέπετε να συμβαίνει αυτό? Κοίταξε, ενώ υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε στον χώρο του τραγουδίου για παράδειγμα, τραγουδίου, ναι, ναι, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταλέντο, αν ήξερα και τα ονόματά τους, σας έλεγα καμιά φορά που ακούω έτσι, αν κάποιος, ναι, στο αυτοκίνητο κύριο Σαματικό, ακούω τραγούδια διάφορα, βλέπεις ανθρώπους που έχουν κάποιο ταλέντο, είναι αποπροσανατόλιστοι, δηλαδή δεν νομίζω έχουν δηλώσει, έτσι φαίνεται, έχουν δηλώσει παρέτηση από τον κοινωνικό τους χώρο και κοιτάζουν το εγώ. Άλλο το εγώ, το άλλο το εμείς. Εμείς φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων, φαίνεται ότι εκφράσαμε τις επιθυμίες και τα οράματα ενός λαού ολόκληρου. Γι' αυτό μας αγκάλιασε κιόλας. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Έτσι δεν είναι? Σήμερα άκουσε τραγούδι, ωραίο, πάμε παρακάτω, ξεχάστηκε μετά. Ή μισό τραγούδι. Με ρωτάγανε προχθές από μια εφημερίδα, γιατί δεν γράφουνε, λέει, κύκλους τραγουδιών σήμερα. Λέω, εμείς γράψαμε. Ρώτα αυτούς που δεν γράφουνε. Και για ποιο λόγο? Δεν έχουν την διάθεση να επεξεργαστούν, να απομονώσουν κάποιο θέμα, κάποια θέματα, κάποιες ανάγκες που μπορεί να έχει ένα κοινωνικό σύνολο και να τις εκφράσει μέσα από το τραγούδι. Εμείς αυτό κάναμε. Δηλαδή, και το κάνατε και με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, κάναμε τρόπο. Δηλαδή, είσαι να τραγουδήσεις την κατοχή, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι συνέβαινε τότε? Πώς είναι? Και το εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια. Σήμερα, κύριε Λεοντή, η δημοκρατία περνάει μια δύσκολη περίοδο με τηλεφωνικές υποκλοπές, επισυνδέσεις λένε σήμερα. Σε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει οι ορισμοί. Παραδείγματος χάρη, τα επιδόματα τα ονομάζουν ΠΑΣ και δεν ξέρω τι ονόματα, ίσως έτσι για να έρχονται πιο έβηχα στο αυτή του πολίτη.
Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν μια μονόπλευρη μονοφωνία και ταυτόχρονα βλέπουμε τη δικαιοσύνη να μην μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όλα αυτά εσάς σας ανησυχούν σαν πολίτη? Κοίταξε, πάντα, πάντα τέτοια φαινόμενα δημιουργούν μια ανησυχία, πολύ περισσότερο όταν αυτά τα φαινόμενα είναι συσσωρευμένα και πολλά. Δεν είμαι απαισιόδοξος από τη φύση μου και πάντα σκέφτομαι ότι οι αντιστάσεις και η αυτοσυντήρηση του ελληνικού λαού τις ώρες αυτές δουλεύουν, δηλαδή μπορούν να ανατρέψουν αυτή την αρρωστημένη κατάσταση. Θέλω να ελπίζω, όσο και αν έχει επιδράσει, ας το πούμε, όλη αυτή η προπαγάνδα και η γελία, έτσι, γιατί δεν μπορείς καν να ανοίξεις μια τηλεόραση να δει δύο ειδήσεις, ας πούμε. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ πρόεδρος στην ΕΡΤ, λέγανε ότι ήταν, πώς το λένε, ότι ήταν κομματικό, μπούρδες είναι. Κανείς δεν μου είπε. Πρόβαλε αυτό, ναι. Ένα αυτό. Δεύτερο, σε κανένα δεν είπα. Κάνε αυτό. Κάνε αυτό. Ή πρόβαλε λοιπόν, τον άλλον. Ναι, ναι. Ωραία. Είχαμε ένα διοικητικό συμβούλιο. Λέγαμε εκεί πέρα που ήταν διάφοροι. Δεν ήταν αριστεροί όλοι. Ναι. Ξέρω εγώ. Διάφοροι. Και λέγαμε μια εκπομπή. Να. Δίνοντας χρόνο. Και λέγανε τότε για την Ακριβοπούλου, ας το πούμε. Μα σήμερα, όχι μόνο τη ΓΕΤ. Σήμερα κάνω έτσι για να δει ειδήσει το πρωί από αυτό. Μα όλα τα κανάλια να έχουν από έναν υπουργό της κυβέρνησης. Κάτσε, δεν υπάρχει πουθενά και κανένας άλλος να μιλήσει. Ναι. Αυτή η προπαγάνδα δηλαδή και το, η πλήση εγκεφάλου που επιχειρείται, δεν την έχω ξαναδεί, 82 χρονών είμαι, δεν την έχω ξαναδεί. Πριν μερικές εκπομπές είχα κάνει με μια καθηγήτρια που ασχολείται στην επιστήμη της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είχα αποκαλέσει όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά κυρίως, ότι ως μια πολυφωνική μονοφωνία. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε πολλά κανάλια, αλλά όλα εκφράζουν μία άποψη. Δηλαδή, Χαίρομαι που το διαπιστώνεις. Θα σου δώσω, όταν πρωτοβγεί και η λεγόμενη ελεύθερη ραδιοφωνία, τότε που πήγε ο Έβερτ να καταλάβει το Λυκαβητό και λοιπά, αν τα θυμάσεις. Βεβαίως, ναι. Είχα κάνει ένα μονόστιλο στα Νέα τότε. Και λέω, για ποια πολυφωνία μιλάτε? Βλέπω, λέω, με μεγάλη καχυποψία όλη αυτή την ελεύθερη. Τι θα πει ελεύθερη, λέει. Ντουντούκα, ποιος έχει πιο δυνατή, ποιος έχει λεφτά, αγοράζει δυνατή μπουμπούκα. Αυτός θα ακούγεται. Αυτός θα ακούγεται και, ναι, τέλος πάντων, είναι, ναι. Καλά κάνετε και το θυμόμαστε και αυτό για να, να θυμηθούμε και εκείνα τα χρόνια. Θέλω να γυρίσουμε λίγο ξανά στα καλλιτεχνικά. Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν γνωστά μεγάλα ποίηματα στον κόσμο και μεγάλοι συνθέτες όπως εσείς κατάφεραν εξαιρετικά να κοινωνήσουν στο λαό τα κείμενα των κορυφαίων μεγάλων μας ποιητών, του Ρίτσου, του Σεφέρη, του Ελίτη, Αναγνωστάκης, Καβαδίας και πολλοί άλλοι. Σήμερα δεν έχουμε τόσο δυνατή ποίηση ή οι συνθέτες την αγνοούν? Δεν νομίζω ότι την αγνοούν οι συνθέτες. Ή μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει όσες φορές, γιατί μου στέλνε κατά καιρούς, η ποίηση η σημερινή δεν είναι τραγούδια. Δεν μπορεί να γίνουν τραγούδια. Ναι, και είναι και λίγο αδιάφορα. Δεν αγγίζουν όσα τουλάχιστον έχουν έτσι. Από αυτά που έχετε αυτά, δει. Ναι, ναι. Είναι περιορισμένα, είναι περισσότερο κλεισμένα στον εαυτό του κάθε ποιητή παρά αυτό που υπήρχε στους παλιότερους αυτούς που εκφράσανε, ας το πούμε, ανοιχτά την κοινωνία. Ναι, ναι. Την κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι με αποτέλεσμα
Είναι και η κοινή είναι η παραίτηση από τα κοινά και των ποιητών και των συνθετών. Δυστυχώς. Είναι λίγο απογοητευτικό βέβαια αυτό είναι που λέτε. Είναι απογοητευτικό, αλλά η ζωή κάνει, ακολουθεί μια σπυροειδή κίνηση. Είμαστε στον πάτο. Κάποια στιγμή υπάρχει ελπίδα να ξαναβρεθεί ξανά η... το ζενίθ, αντί να είμαστε στον αδύρ. Εσείς, κύριε Λεοντή, έχετε μεγάλη εμπειρία στη ζωή, γιατί ζήσατε σε δύσκολα πολιτικές εποχές. Και θα ήθελα να μου πείτε, πώς εξηγείτε σήμερα το γεγονός ότι παρότι είμαστε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, σε εισαγωγικά και όχι, και της ψηφιακής οικονομίας, οι νέες γενιές να ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες, δουλεύοντας σαν σκλάβοι και με όλο και λιγότερα δικαιώματα. Υπάρχει κάποια ερμηνεία κατά την άποψή σας? Μία κουβέντα συνοψίζει όλα αυτά, μία λέξη, ο καπιταλισμός. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Μα υπήρχε και τότε καπιταλισμός, μα, και εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, μα, τα δικά σας, ενώ που τα τραγούδια όλα αυτά ενέπαιναν ένα λαό και ξεσηκωνόταν και... Εξελίσσεται ο καπιταλισμός και βρίσκει τρόπους, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχε το ίντερνετ εκείνη την περίοδο. Σήμερα βομβαρδίζεται, όχι μόνο από βλέπετε τις τηλεοράσεις. Πρώτα είχαμε μια τηλεόραση, τώρα έχουμε 100. Όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου μπορείς μέσα από το μηχανάκι αυτό που έχεις εδώ μπροστά. Μέσα από το ίντερνετ. Μέσα, ναι, από το ίντερνετ. Τα πάντα μπορείς να δεις. Και το ίντερνετ τι είναι? Μην πεις ότι είναι η ελευθερία του τύπου κλπ. Μπορεί να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά το δηλητήριο υπάρχει μέσα. Γι' αυτό βλέπεις σήμερα οι τηλεοράσεις, έτσι τουλάχιστον όπως βλέπουμε εδώ πέρα, λες και είναι διδασκαλία εγκλημάτων. Λες και σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται τίποτα. Μόνο εγκλήματα. Τίποτα δημιουργικό. Μόνο εγκλήματα, βιασμοί, πιστολιές, φόνοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και σου έρχεται μετά, προβάλλουμε και την κηδεία του έως βασιλέως, ή πως τον λέγανε, του βασιλέως άλλοι λένε, του έκτου του κλπ. Και παίζουν, ας πούμε, τις λέξεις. Προσπαθώντας να δημιουργήσουν εντυπώσεις, ναι, ή να δημιουργήσουν... Ναι, ή με καλυστία, ή βγάζουν με τα μπούτια έξω τις κοπέλες ωραία. Βλέπεις τις τραγουδίστριες, ας πούμε. Η Φαραντούρα δεν θα μπορούσε να τραγουδίσει γιατί είναι κουτσή, κακομπύρα. Ναι. Πρέπει να είσαι γκόμενα, πρέπει να σου το πω έτσι λαϊκά. Και να με τα μπούτια έξω κλπ. Δεν είναι, είναι μια φθορά της κοινωνίας που είναι ένα αποτέλεσμα παραίτησης από αρχών, από αξιών. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Δηλαδή από προσανατολισμός, από όποιες αξίες, ομορφιάς, καλεσθησίας, ομορφιάς της ζωής. Ναι. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Λεοντή, στο εξής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μέσα από τα μουσικά είδωλα μερίδας των πολύ νέων ανθρώπων να κάνουν την εμφάνισή τους τραγούδια με καταφανή σεξισμό στο στίχο. Δυστυχώς παρασύρουν, ξεσηκώνουν, να με επιτραπεί ο όρος, 10χρονα, 13χρονα, 14χρονα παιδιά που μαθαίνουν πώς να βλέπουν τη γυναίκα ως έπαθλο, ναι, ως κτήμα ειδονής, ως... Πρόκειται, μιλάω για την μουσική τραπ, μια μουσική υποκουλτούρα που εξυμνεί, θα έλεγα, και προβάλλει το βόθρο του, να με επιτραπεί έτσι, του συστήματος. Σας προβληματίζει όλο αυτό? Σας ανησυχεί ή θεωρείτε ότι είναι κάτι που θα περάσει? Τι είναι αυτό που σας... Κοίταξε, θα πρέπει, αυτό είναι, είπαμε, ένα αποτέλεσμα, όλα αυτά έχουν την αφετηρία τους, έτσι. Ο σκοπός είναι... Πώς μπορεί να γίνει και από ποιους μπορεί να γίνει προσπάθεια μιας αντίστασης σε όλη αυτή την κατάσταση, ενός προβληματισμού και μιας ανάδειξης αξιών. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τις τέχνες, να τα βάλουν, πώς να σου πω, από
ιδιαίτερα πληκτισμένους καλλιτέχνες που θα δουν καταλάβουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Ξέρετε, αλλιώτικα μην περιμένεις, ας κύριε Λεοντή, ξέρετε τι με προβληματίζει εμένα τουλάχιστον σήμερα. Ενώ τα χρόνια, παραδείγματος χάρη, που τα τραγούδια τα δικά σας καθοδηγούσαν, ενέπνεαν, ξεσήκωναν έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος για να ακούσει τα τραγούδια εκείνα, θα πρέπει να το πούμε, έπρεπε να πληρώσει, έπρεπε να αγοράσει το δίσκο, δηλαδή από το υστέρημά του ο εργάτης, ναι, ο οικοδόμος. Ναι. Το επέλεγε. Ναι. Το επέλεγε, ακριβώς. Ναι. Και όμως έμπαινε σε αυτή τη θυσία, παρά τις οικονομικές τότε δυσκολίες. Σήμερα αυτά τα τραγούδια παρέχονται σχεδόν δωρεάν μέσα από το διαδίκτυο, όπως είπαμε πριν, το ίντερνετ, τα οποία ενώ παρέχονται δωρεάν, ταυτόχρονα αδρανοποιούν, ας μου επιτραπεί ο όρος, ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, το κάνουν αδιάφορο, το κάνουν να μην ευαισθητοποιείται. Πολλές φορές συζητάμε και είμαι σίγουρος και εσείς προβληματίζετε. Μα καλά, μα δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος με αυτά που βλέπει γύρω του, που βλέπει να γίνεται εκείνο. Όλοι καθόμαστε στον καναπέ, έχουμε βουλιάξει στον καναπέ. Τα τραγούδια σας εκείνα τα χρόνια ξεσήκωναν τον κόσμο, τον ενέπνεαν, του έδιναν μια όθηση. Αν δεχτώ την κουβέντα που λέτε ότι ο καπιταλισμός έρχεται και προωθώντας ένα τέτοιο είδους τραγούδι, ουσιαστικά θέλει τον κόσμο, αυτό εννοείται, ότι θέλει τον κόσμο να είναι καθισμένος, να είναι... Όχι μόνο, τον φτιάχνει έτσι. Ο σκοπός είναι η ίδια η κοινωνία πώς θα αντισταθεί στην ασχήμια αυτή, όχι μόνο στις τέχνες, μόνο αν η κοινωνία καταλάβει καταλάβει τα κίνητρα και αποκτήσει τα δικά της αντικίνητρα για τις να αντιστάσεις, εννοείται, ναι. Τότε μόνο θα μπορέσει να πάρει τα πάνω της ως κοινωνία, εννοείται. Ναι, ναι. Και τότε θα μπορούσαν να εκφραστούν και μέσα από τις τέχνες οι διάφορες οι συνθέτες, οι ποιητές, οι λογοτέχνες, οι θεατρικοί, οι συγγραφείς κλπ. Οι τέχνες όλες. Που θα είναι αποτέλεσμα πια του κοινωνικού γίγνεσθε, πώς να σου πω. Ναι. Θα εκφράζουν την κοινωνία. Πέστε μου κάτι, σήμερα οι καλλιτέχνες του Εύρους και του Κύρους του δικού σας θα μπορούσαν ίσως κάτι να κάνουν και δεν τους δίνεται το βήμα, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουν στον κόσμο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος περιμένει από τα προβεβλημένα άτομα της κοινωνίας να ακούσει κάτι σε μια δύσκολη εποχή. Κοίταξε, πρώτον, δεν έχουμε ένα κουμπί και να το γυρίζουμε και να λέμε τώρα... Θα πούμε αυτό ή θα κάνουμε εκείνο, ναι. Ένα αυτό. Δεύτερο, βλέπω ότι εμείς οι παλιότεροι έχουμε... Πώς να σου πω, έχουμε ένα προσανατολισμό. Αυτός ο προσανατολισμός εκφράζει την εποχή μας. Γιατί δεν μπορείς με το κουμπί και να πεις και τώρα θα εκφράσω εγώ την νοοτροπία του ίντερνετ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δηλαδή τι να κάνω εγώ, να γράφω τραγούδια σαν να είμαι 20 χρόνων, δεν γίνεται. Ναι, να δηλώσω παραίτηση από αυτό που έκανα για να κάνω τώρα κάτι άλλο που να μην έχει καμιά σχέση με κανέναν παρά μόνο με την... Δεν ζω αυτή την ατμόσφαιρα εγώ. Και ο καθένας από εμάς δεν γυρίζει ένα κουμπί. Αυτό θα εκφραστεί μέσα από νέους. Βλέπετε να υπάρχει στους νέους καλλιτέχνες, στους νέους του χώρου των τεχνών. Οι σημερινοί νέοι, ας το πούμε, δεν έχουν βήμα να εκφραστούν. Από ό,τι βλέπετε στις τηλεοράσεις, που είναι το μόνο μέσο που έχει μια πύχη στην κοινωνία, ναι. Ναι, και που αυτή βλέπει. Δεν παρουσιάζει, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά βλέπετε τι παρουσιάζει. Ναι. Πού είναι οι νέοι που έχουν το ζουμί? Συνήθως αν έχει και κάποιος κάτι να πει, του λένε τελείωσε ο χρόνος μας. Ναι, δεν... πρέπει να ολοκληρώσουμε. Όλα αυτά, ναι. Βλέπετε ότι η προπαγάνδα και η προσπάθεια της φήμωσης
Είναι φανερή. Ξέρω εγώ, Θεός βοηθός. Ναι, ο Θεός βοηθός. Ο χρόνος μας δυστυχώς φτάνει στο στέλος του, κύριε Λεοντή, και θα ήθελα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω, αλλά ίσως μια άλλη φορά την επεκτείνουμε τη συζήτησή μας και σε Ωραία. Άλλα κοινωνικά και καλλιτεχνικά θέματα. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συμμετείχατε στην εκπομπή Διάλογοι. Να είστε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία και μακροχρόνια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ως την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι, με τον Αντώνη Βαμιαδάκη, στο στούντιο Ρέθυμνο, 980.